σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από το κλειστό του Γουρναζίου. Όπως πάντα εδώ μαζί. Πρώτη αγωνιστική της Evolution για τους, για τις δύο ομάδες που θα πούμε τώρα είναι η James the Apes εναντίον των Sepoy Leon Sharks. Και καθαρίζω το Sepoya. Ο Φορμάνος πάντα όρθιος, άδειν οδηγίες και από πίσω από βουραστά τον πάγκο. Οι πεντάδες των δύο ομάδων, εδώ πάρτε ο Κασκουπάς, αρέ ο Λέσκος απευθείας, αστοχή. Έχει ξεκινήσει από ό,τι δεν κάνω λάθος το Μαρτσόκας που πιέζει την μπαλά. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, πιστεύω. Ας τον μπλε, εδώ θα κλέψουν και θέλει να τρέξει τον εμβριασμό μόνος του. Λέει up, εύστοχο, πρώτο καλάθι για τους καθαρίες και φάουλ ζητάει. Ο Μακαρίτης το πρώτο lay up από πάσα. Εδώ μακάρι τη βγαίνει, γρήγορα στο Γετζάου, θα κλέψουν άλλη μια φορά, δυναμικά οι Αρχαρίες. Η ασίστ ήταν πριν από τον Κούσο. Μακάρι τη βγάζει Μαρτσόκας και έχει ξεκινήσει και ο Μακάριτς εδώ. Σουτ για 3 πόντους, εύστοχο 0-5, γρήγορα μια διαφορά 5 πόντων για τους Apes. Εδώ στο lay-up άστοχο, θα πούμε για τις πεντάδες των Apes αφού γίνει ο ευνηδιασμός. Ο Κούσος μέχρι το lay-up ανάποδο, βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι και φάουλ 0-7 και μια συμπληρωματική βολή για το Κούσο. Γρήγορα και time out απευθείας στο 1,5 λεπτό τη βολή μετά. Επιστρέφουμε. Να, η επιστροφή από το time out με τον Χούσο να βάζει. Α, βιάστηκα, δεν έβαλε την πολύ. Κατοχή για τους άσπρους που θα πούμε τώρα σε πολύ λίγο και την πεντάδα τους. Πήρα ένα time out γρήγορο, 1-0-7 γρήγορα για τους Sharks. Είναι και οι δύο νεανικές ομάδες, οπότε θα έχουμε ταχύτητα, θα έχουμε ρυθμό. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι πιστεύω. Εδώ σταμάτησε, η πάσα έξω, ο Μαρτόκας βγαίνει. Ο Λέσκος τώρα βγήκε στην άμυνα. Μέσα εδώ μια δύσκολη προσπάθεια, εδώ μάχονται για το rebound, τελικά το παίρνει και κάνει Apes στη συνέχεια. Εδώ ο Χούσος κρατά με υπερένταση, θέλει να αποφύγει εκεί, έχει γίνει επιθετικό φάουλ και δεν έχει χτυπήσει το συνδυασμό, λίγο στο γόνατο πιάνει ο Παπάς. Με το 69 είναι ο Αναγνωστόπουλος, ο Παπάς μάλλον δεν θα συνεχίσει. Ο Παπάς δεν θα συνεχίσει μάλλον. Α, το έχει, το έχει, εντάξει θα συνεχίσει. Με το 0 είναι ο Θεοδουλίδης. Είπαμε ο Παπάς και με το νούμερο 4 είναι ο Παπάς Βασιλής. Κρατά, βγάζει στη γωνία του 3 πόντων. Άστοχο, αλλά ο Παπάς μαζεύει το rebound δίνοντας τον άλλον και εκτελεί απευθείας για 2. Άστοχα, το rebound δεν έρχεται και έρχεται μόνο από τον Φράγκο που παίρνει φάουλ. Χάσανε πολλά επιθετικά, αμυντικά εδώ rebound οι Καρχαρίες και δίνουν την μπάλα ακόμα για 14 δεύτερα. Ο Φράγκος, ο Παπάς που ζήτησε αλλά έχασε και η κατοχή περνάει για τους μπλε. Αλλάζει την απόφαση ο διαιτητής και δίνει ξανά την κατοχή στους Saints. Λοιπόν εδώ ο Φράγκος, ο Παπάς που τη μάζεψε. Να με πλάτη ένα, ένα σου, καλή άμυνα εδώ από τους Καρχαρίες. Άλλη μια καλή άμυνα. Το 0-7 θα παραμείνει, ψάχνουν να βρουν τις λύσεις. Η Apes, για να δούμε
Μπορεί να γίνει με τον Χούσο τώρα να κατεβάζει για τους Σεβόλια Σάρκς. Χούσος προσποιήθηκε, έβγαλε έξω σου τριών πόντων. Έρθω από το 35 μοίρες από το Μακαρίκη το Δόρη. 0-10. Παπάς για τους γηπεδούχους, κρίνα από τον Βασίλη Παπά. Η πάσα θα φτάσει, αλλά δεν θα κάνει καλό κοντρόλ με το χέρι ο Αναγνωστόπουλος. Άλλη μια χαμένη επίθεση εδώ για τους Apes που πρέπει να βγάλουν αντίδραση. Επιβάλλεται ουσιαστικά εδώ η άμυνα, θα βγει με κάποιον τρόπο, αλλά ο Χούσος θα κρατήσει. Εξαιρετική πάσα, άλλη μια, αλλά δεν ήρθε ο Βαρτσόκας Χούσος. Εντάξει, οι αυτοματισμοί βγαίνουν, είναι μια ομάδα που έχουν καλούς. Εδώ φάουλ χαμηλά πάνω στο Χούσο, ο οποίος είναι πολύ ενεργητικός. Βαρτσόκας ψάχνει, βρίσκει Χούσο. Μακαρίτης χαμηλά με πλάτη απέναντι στον Θεοδουλίδη. Ο Μακαρίτης θα γυρίσει, δεν θα εκτελέσει εύστοχα. Το ψάχνει πάσα, την βρίσκει, αλλά ο Χούσος με πέλπιδα προσπάθεια θα χάσει. Απάει ο Φράγκος, ωραία πάσα και το καλάδι δεν έρχεται τώρα από κάτω. Χαμένη ευκαιρία με τον Αναγνωστόπουλο, ψυχώνεται πάνω από τον πάγκο. Εξαιρετική πάσα του Φράγκου, αλλά ο Αναγνωστόπουλος δεν έκανε καλό τελείωμα. Μπαρτσόκας τώρα. Μπαρτσόκας ζητά κάποιο screen. Θα πάει ο Λέσκος, ο Μπαρτσόκας θα το πάρει από μακριά. Κακό το σούτ του. Βάζει και με τον εαυτό του ο Φράγκος. Θα κατεβάσει, ζητάει το play που θα παίξουνε. Ένα screen στην μπάλα. Απέφυγε και ο Φράγκος. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Αναχαιτίζει, πάσα στο Φράγκο, χαμηλά έκοψε, αλλά δεν πήρε μπάλα ο Παπάς και άλλο ένα κλέψιμο στην άμυνα για τους Sharks. Ο Χούσος, ωραία, στον Μακαρίτη, ο οποίος δεν πήρε φάουλ εδώ που ζήτησε. Τώρα γρήγορα στον ευνηδιασμό θέλουν να τρέξουν οι Apes, ηρεμή ο Θεοδουλίδης. Περιμένει και τους 5 για να δράσουν στην επίθεση. Παπάς βρίσκει τον άλλο Παπά, τον Βασίλη. Αυτός ξανά συνεργάζεται με τον Παπά, ο Παπάς ξανά, οι δύο παπάδες. Μπάλα χαμηλά στο low post, άλλη μια πάσα η οποία δεν περνά, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ του Μπαρτσόκα πάνω στον Αναγνωστόπουλο και θα γίνουν οι αλλαγές. Με το 8 θα περάσει ο Αγγελής για τους Apes και ο Σελεμενάκης με το 6 για να βγάλει τον Λέσκο, ο οποίος έχει δώσει πολλές μάχες κάτω από το καλάθι. 5 λεπτά απομένουν. Τώρα η αλλαγή, ο Αγγελής περνά και βγάζει τον Αναγνωστόπουλο. Πας με πλάτη, θα γυρίσει και θα βάλει το πρώτο καλάθι για τους Apes. 2-10. Αν θα πάει στο 4 ο Αγγελής, στο 5 θα μείνει ο Παπάς. Το Δουλίδη στο 3 από ό,τι βλέπω, νομίζω με Μακαρίτης με μια τρίπλα κάτω από τα πόδια. Βρήκε τον κεντρικό διάδρομο και πήγε από τα αριστερά. Εκτέλεσε αστοχά, rebound από τον Θεοδουλίδη. Για αυτό ψάχνει τον Παπά και τον βρίσκει για να κατεβάσει. Προκαλεί εδώ ουσιαστικά με την τύχη του, καθώς έκανε τρίπλα πάνω στο Μακαρίτη. Την έκλεψε ο Θεοδουλίδης για 3. Φάνη και στα χέρια του Μακαρίτη Θεοδωρού. Άλλη μια πάσα Μπαρτσόκας. Ο Χούσος ποδί. Όχι του Χούσου. Χούσος το κρατά πριν και φάουλ. Γίνει ο Μακαρίτης, ο Γιώργος που περνάει στη θέση του ο Σπυρόπουλος με το 19. Εδώ πάει ο Σπυρόπουλος στο 4. Σελεμενάκη πάνω στο 5, αν και είναι και κοντού το σχήμα. Σελεμενάκη τώρα που πήρε την μπάλα, δεν πάσαρε τελικά, προσπαθεί και πάσαρε με δεύτερη. Από κάτω ο Σπυρόπουλος δεν μπόρεσε. Θα μπορούσε πιο γρήγορα να κάνει πάσα. Ο Φράγκος εδώ που δέχτηκε κεφάλι, ο Μπαρτσόκα το άφησε ο διαιτητής. Αγγελής 45 περιμένει και εκτελεί, κάνοντας airball όμως. 3-3 είναι τα φάουλ. 2-10 παραμένει με τον Χούσο όπως πάντα να κατεβάζει για τους Sharks.
αυτός θα κρατήσει, θα πετάξει απέναντι στο Σπυρόπουλο, αυτός το σκέφτηκε. Έχει και επιλογή δεξιά τον Μακαρίτη, προτιμά το Σελεμενάκι να του κάνει ένα πικ, η μπάλα βγαίνει πίσω, ο Μπαρτσόκας προσποιήθηκε. Άλλη μια πάσα, ο Χούσος αφύλακτος δεν θα προλάβει το χρόνο, θα το προλάβει! Θα το προλάβει τελικά το χρόνο σου τριών πόντων, 2-13. Α, όχι, 13, ναι, σωστά, δεν πατούσε. Η μπάλα θα φύγει από τον Φράγκο, ζητώντας και φάουλο, Σπυρόπουλος θα ανέβει στην επίθεση, πάει από τον κεντρικό διάδρομο, το τελείωμα είναι άστοχο, ο Στεφάνη και... κάνει φάουλ στη συνέχεια. Εδώ το φάουλ που δέχεται ο Τσιά καλός. Θα την βολήκαμε αλλαγή. Τσιά καλός για το 3-13 διαφορά στους 10 και αλλαγές. Κορμανός και Καντιώτης περνούν. Θα βγάλει τον Χούσο. Χούσος και ποιος άλλος βγήκε. Α, και ο Μπαρτσόκας βγήκε. Και ο Μαγαρίτης μπήκαν τρίτο, δεν είναι το τρίτο. Τον ρωτάω Σπύρο που έχασε. Καλή άμυνα εδώ από τους Apes. Περιμένει ο Παπάς, κλείνεται εκεί με δύο και χάνει. Και ο Σπυρόπουλος πέταξε ωραία την μπάλα. Σελεμενάκης την πρόλαβε, ζητά κοψίματα, εδώ κάνει κακή πάσα που την κλέβει ο Φράγκος. Πάει μέσα μέσα άστοχα. Εδώ φάουλ. Τώρα εδώ ο Καντιώτης θα πάει για παραφορά. Ο Κορμανός. Κορμανός στα πόδια του Σελεμενάκη. Καντιώτης απευθείας από τα αριστερά και κάνει πάσα. Ο Σπυρόπουλος από κάτω βάζει το καλάθι ωραία. 3-15. Ο Αγγελής. Παπάς το σκέφτηκε, το πήρε και το έβαλε πρώτο σου τριών πόντων. Εύστοχο από τον Παπά, 6-15. Ωραία εκτέλεση. Ο Σελεμενάκης θα άνοιξε ξανά μια κατοχή. Παίρνει ο Αγγελής και πήγε να πιέσει εκεί ο Μικρούση. Ωραία προσποίηση και πάει μέχρι μέσα με ταμπλό. Θα στοχίσει και τρέχει ο Κορμανός από τα αριστερά. Ο Μητρούση τώρα τον βλέπει. Ο Κορμανός ύψωσε για το Σελεμενάκι που δεν έκανε εκεί το. Κάτσα να λέει ούπι ήταν αυτό. Ο Φράγκος εδώ που χάνει ξανά από τον Κορμανό και ο Σπυρόπουλος 46 να γίνει ολόκληρο. Το φωνάζουν από τον μπάγκο. Ο Καντιώτης κρατά, ένταζε το παιχνίδι, λογικό. Και οι δύο με το δεξιό να ξεκινήσουν. Καντιώτης, Σπυρόπουλος και έχει 7. Ο Σπυρόπουλος άλλαξε κατεύθυνση, προσθήκε και κλείστηκε παίρνοντας φάουλ για δύο βολές από τον. Το φάουλ έχει γίνει από ποιον, από τον Τσιάκαλο. Σπυρόπουλος δοκίμασε με ταμπλό να έχει καλύψει την βολή, δεν τα κατάφερε. 30 δεύτερα απομένουν για λήξη πρώτης περίοδου.
έρχεται η δεύτερη με το ένα χέρι, ο φάουλ, ο Γορμανός στο rebound. Θεοδουλίδης. Το φάουλ και... Οπότε πάμε στην απέναντι μεριά. Για τα 28 και 8 που απομένουν, για βολές τώρα που θα εκτελέσουν οι Apes. Genic the Apes. Αυτό ο Δουλίδη να βάζει την πρώτη, όχι δεν την βάζει. Κατιώτης εκεί. Κατιώτης απέφυγε, έχει 9. Εδώ πήγε μέχρι μέσα, ωραία στη γωνία. Με η Τρούση κι αυτός μέχρι μέσα σε λεμενάκι. Πρέπει να σουτάρει στη λήξη με ταμπλό. Δεν μπορεί. Ο Μητρούση, ο Κατιώτης με πανέβαινε. Ο Κορμανός για 3. Και λήξη πρώτης περίοδου. 7-15. Θα επιστρέψουν σε πολύ λίγο για την δεύτερη περίοδο. Επιστροφή στην, για την δεύτερη περίοδο από το κλειστό του Μπουρναζίου με αλλαγή στο σκορ, καθώς οι διαιτητές αποφάσισαν και τώρα δεν μπορώ και εγώ να πω το σωστό, αποφάσισαν ότι το καλάθι, το τρίποντο που μπήκε του Κούσου και εγώ που μπερδεύτηκα και είπα ότι θα προλάβει αυτό που είπα και εγώ, δεν μετράει, το σκορ περνάει στο 7-12 και στους 4 μειώνουν οι Apes, οπότε το τρίποντο του Κούσου στο, νομίζω στο 4ο λεπτό, στο 4ο είναι απομείναντο λεπτό, το 6ο δηλαδή ουσιαστικά, δεν μετράει, δεν κατοχυρώνεται ως τρίποντο, ακυρώνεται ως λήξη χρόνου επίθεσης. Αυτό θα έκανε διαιτητές, θα το δούμε και στο βίντεο που θα ανέβει αύριο ουσιαστικά, μετά live θα το γυρνάγαμε. Οπότε συνεχίζουμε στα του μάτς με τον Παπά να γυρνάει και να βρει φάουλ. Σου τριών πόντων έστοχο. Σου τριών πόντων 10-12 και έχουν γυρίσει στο παιχνίδι οι Apes με τον Φράγκο. 10-12 επιστρέφουμε από το time out. Στροφή από το time out που κάλεσαν εδώ οι Γαργαρίες, καθώς έχουν δει τους Apes να μειώνουν από ένα 2-2-13, έχει γίνει το σκορ 10-12. Ένα δικό τσερί, Κατιώτης δίνει ανάσα με αυτό το λέει 10 και κλέβουν εδώ σε λεμενάκι. Του πίεσαν οι Σάρκ, αυτό είπαν το time out. Κατιώτης ξανά σε λεμενάκι. Μπήκε μέχρι μέσα, λέει α... Ας το χαλαβαίνει φάουλ για δύο βολές. Οι αλλαγές, περνάει στο παρκέ ο Χατζηγεωργίου για να βγάλει τον Παπά. Μέσα η πρώτη εμενάκη απευθείας να πάλι στους 5. Ξανά με τις δύο εύστοχες βολές από το Σελεμενάκι. Το Βουλίδης που σταμάτησε και έβγαλε στη γωνία σου τριών πόντα τον Αγγελίνη. Μπάλα έρχεται στα χέρια εκεί, το επιθετικό rebound. Ζήτησε ο Παπάς εκεί, έχει κλειστεί και χάνει την κατοχή μόνος του εδώ. Κάνει την κατοχή μόνος του Αναγνωστόπουλος. Για τους Καρχαρίες ο Σελεμενάκης.
Ο Σταμάτης. Πάει μέχρι μέσα ο Σταμάτης Ελεμενάκης, πετάει την μπάλα. Παίρνει φάουλ χαμηλά. Βάζει και τους πρώτους πόντους της Ελεμενάκης Σταμάτης. 10-17. Μια στις δύο, ριβάνω τον Αγγελή, γρήγορη πάσα. Αντι Γεωργίου απευθεία στο Θεοδουλίδη. Αυτός δεν βγαίνει, εκτελεί για τρεις. Στεφάνη και στα Γαδιώτη που την πετάει μπροστά. Δυνατή πάσα, δεν θα την προλάβει καν. Καρίνη της έχει σηκωθεί για αυτό τον μπάγκο. Ήταν να ηρεμήσει η ομάδα του. Βγαίνει ο Μερούσι και μπαίνει ο Μπαρτσόκας. Αγγελής με τον Περμανό. Αντιγεωργίου για τρεις. Μέσα απευθείας εκτέλεση. 13-17. Πολύ ωραία αυτή η συνεργασία. Καντιώτης, ο Μπαρτσόκας από τις 45. Σημαίνει το Καντιώτη εκεί για να σκύνω ελευθέρως. Είχα λέξει ο Καντιώτης. Πάει επαγγελματικά και κάνει πάσα έξω ο Σελεμενάκης. Και αυτός μέχρι μέσα διείσδυσε ωραία. Και παρά καταλήγει στον Αντιοργίου. Το ψάχνει πάσα, βρίσκει τον Ζουλίδη. Σταματά και περιμένει τον Αγωστόπουλο. Αυτός θα πάει μέχρι μέσα. Ωραίο λέει άπαλα, στοχό. Καντιώτης, Μπαρτσόκας, ο Σελεμενάκης. Βάλα λήξη χρόνου. Σελεμενάκης και Κορμανός παίρνουν εκτός παρκέ για να μπει ξανά ο Χούσος με τον Λέσκο. Φράγκος. Ωραία πάσα. Το Δουλίδη για τρεις άστοχα. Ο Παπαζενίδη που την έδωσε στο Χούσο σε αντίπαλο. Ο Σελεμενάκης από τα δεξιά. Ο Χούσος προτιμά να δώσει πάσα δεξιά. Σελεμενάκης. Και αυτός μέχρι μέσα κεντρικά παίρνει φάουλ λίγο λες. Μπαρτσόκας μέσα, 13-20. Φράγκος, Θεοδουλίδης για τρεις από την κορυφή, δεν απαντά και μαζεύει το rebound του Σελεμενάκης. Γρήγορα στον Καντιώτη, ο οποίος ανεβαίνει και πασάρει τον Λέσκο. Αυτός με δυσκολία από κάτω δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως τα ήθελε. Το rebound ήρθε και γρούσε έναν ενδιασμό. Ο Παπάς, ο Αναγνωστόπουλος σηκώνεται αλλά δεν βλέπει που είναι. Ο Καντιώτης ξαναβγάζει εκεί που δεν ήταν ο Μπαρτσόκας, ήταν λίγο πιο δεξιά. Και βγαίνει
Κρατήσει για να μπει ο Παγκαρίτης. Πας το Χαντόφ και σου τριών πόντων το Θεοδουλίδη απευθείας. Ας το χώδι του Κατογαλίδη, ο Πούσος τρέχει εκεί. Δοχάνη Γεωργίου, την Ιβουλιανή Πάσα Πούσος. Αυτό κασκαστή πάσα την κατάλαβε εκεί, ψηλά του ζήτησε. Γεωργίου για τρεις, άλλο ένας τρίων πόντων, τώρα αυτό είναι αστοχό. Σε Λεμενάκης τώρα που παραλαμβάνει, έπεσε ο Χατζη Γεωργίου, σε Λεμενάκης μόνος του είναι η ΑΒΕ, στοχό 13-22 ξανά. Μεγάλη διαφορά σε 9. Διόν πόντο από το Μαγαρίτη μέσα. Άλλο ένα 13. 25 στους 12. Φράγκος ωραία πάσα. Τιμόνας του παίρνει φάουλ. Κατέβα στα χέρια ο Μαγκαρίτης, ο Τσιά καλός. Έχουμε time out και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και πολύ μπήκε η πρώτη. Από τον Τσιά καλό. Μία στις δύο θα έχει ο Τσιάγαλος, 14-25 διαφορά στους 11 και 3-28 για λήξη πρώτου ημιχρόνου. Σε Λεμενάκης Μακαρίτης έρχονται κεντρικά, προσπάθησε να περάσει μια ωραία πάσα στο Λέσκο, δεν τα κατάφερε γιατί ήταν εκεί ο Φράγκος και κοψε. Θα χάσει, αποκλείστηκε μέχρι το λέει από Χούσος, σας το βάζω Χούσος. 15-27. Μπορεί να καθυστερούν λίγο στο να δοθεί η μπάλα. Το είναι, έχει πάρει τη θέση ο Παπάς. Ωραία πάσα βόλεϊ Χατζηγεωργίου, κλείστε και έχει πατήσει γράμμα. Στα στοχή, ο Κούσος που μάζεψε. Μακαρίτης, ο Λεσκοζίτσο, ο Μακαρίτης εκτίμησε να εκτελέσει αλλά δεν κατάφερε. Μακαρίτης πήρε rebound, δεν το έχει χτυπήσει στο κεφάλι, δεν μετράει τίποτα από τον Βαρτσόκα. Έχει χτυπήσει νομίζω στο μάτι ο Αναγνωστόπουλος. Εντάξει, νομίζω είναι εντάξει, σηκώνεται κιόλας. Τζόκας, τώρα θα ξαναπάρει άλλο ένα, θα βάλει και αυτό το οποίο μετράει, το προηγούμενο δεν μέτρησε, το βάλε τώρα. 14-30, στους 16 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι αυτή. Αναγνωστόπουλος με πλάτη εκεί θα προσπαθήσει να γυρίσει, κρατάει, θα γυρίσει με δεύτερη προσπάθεια, ούτε με δεύτερη θα μπορέσει να βάλει το καλάθι, ζητώντας και φάουλ εδώ. Καρύπτης, ωραία πάσα, δεν σηκώνεται σωστά, η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Αγγελή που θέλει να τρέξει από τα αριστερά. 1-37, ο Αγγελής θα πάει μέχρι το
Καλάθι δεν θα βάλει το lay-up με δεύτερη προσπάθεια από κάτω. Πήρε το σκουπί, το μάζε και το βάλε μέσα ξανά στο καλάθι. Ο Αναγνωστόπουλος για το 16-30. Κουσός, του φύγε η μπάλα εδώ. Τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Παπάς, ο Φράγκος. Απέρασε ανάμεσα από δύο από Ρέσκο και Μακαρίτη. Ο Φράγκος ηρεμεί, θέλει μια οργανωμένη επίθεση. Ξανά τα αριστερά τώρα, βάζει ένα δύσκολο καλάθι όπως το βάζει ο Αναγνωστόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, 18-30. Βρά στους 12, Βαρτσόκας. Ο Κούσος εκτελεί για δύο, δεν μπορεί. Ο Λέσκος δεν μπόρεσε ούτε αυτός για το rebound, ο Φράγκος που πιέστηκε. Ωραίο και δύσκολο και αυτό από τον Αγγελή. 20-30. Βρίσκουν τα σημεία τους κάπως οι Apes. Βρίσκουν αυτά που θέλουν και μειώνουν ξανά ένα με ένα 6-0 στους 10. Μια ολόκληρη δεν θέλει να δεχτεί άλλο καλά η ομάδα του Κορμανού. Ο Κούσος ύψος για τον Λέσκο, ο Λέσκος στην πύρη, έχει δύο, πρέπει κάποιο το στάρι, ο Μαγαρίτης μέσα στη λήξη, πρώτη επίθεση, ωραία επίθεση αυτή, 20-33 και με αυτό το τελευταίο. Κάπως buzzer beater επίθεσης για τους Sharks, διαφορά φτάνει στους 13, επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε λοιπόν, Μαρτσόγα, γεια, εδώ. Φαουλ απευθείας. Το δουλίδι στο φαουλ. Μπαρτζόκας δύο βολές. Απευθείας. Με το που ξεκινήσαμε. Μπαρτζόκας αστοχή στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη, 20-34. Ο Λαγίος ο Δουλούδης θα βγει λόγω φάουλ. Δεν είναι απλό ένα λόγο για τακτικού λόγου, εντάξει. Φάουλ που παίρνει ο Φράγκος από τον Μπαρτσόκα. Αστοχό, ο Παπάς παλεύει, rebound τελικά παίρνει ο Χούσος, τρίπλα πίσω από την πλάτη ο Χούσος και παίρνει φόρα για να κάνει πάση το Μπαρτζόκα στη γωνία που αυτός εκτελεί για τρεις μέσα και αυτό από το Μπαρτζόκα είναι σε φωτιά, το έχουμε δει, 20-37. Μπαρτζόκας, Γιάννης. Αλλά χαμηλά ο Παπάς θα γυρίσει με ταμπλό, δεν μπορεί. Ο Λέσκος, ο Χούσος και πάσα στον Μπαρτζόκα ξανά, Χούσος ξανά και τώρα ο Μακαρίτης που το σκέφτηκε να το πάρει, βγήκε ο Χατζηγυρίου έγκαιρα, ο Μακαρίτης τον απέφυγε, τώρα βγήκε ο Παπάς πάνω, ο Μακαρίτης κρατά, προσποιήθηκε, εκτέλεσε, αστόχησε και ο Χατζηγυρίου μάζευε το rebound. Ο Αγγελής από τα δεξιά πάει ο Μακαρίτης πάνω του, ο Χατζηγυρίου για τρεις από την κορυφή, αστοχά. Ο Χούσος, Άλεξ Γκατεβιτς, ωραία πάσα και με το ένα χέρι ο Λέσκος δεν μπορείτε. Για τρεις. Μπαρτζόκας, άλλο ένα για τρεις. Μακαρίτης δεν μπόρεσε, Χατζηγεωργίου. Είναι από τα δεξιά για να το δει ο Αναγνωστόπουλος ότι μάνα πάει μέχρι μέσα. Τώρα είπα στο Χατζηγεωργίου, αυτός με το ένα χέρι τα αριστερά στόχησε και ο Μακαρίτης ξανά μαζεύει το rebound.
ήρθε στα χέρια των άσπρων. Καστίπασα, ωραίο κόψιμο και ωραίο τελείωμα από τον Φράγκο για το 22-37. Τους κρατά, Μακαρίτης. Ο Γιώργος τώρα, Μακαρίτης. Σταμάτησε και πασάρε έξω. Ο Λέσκος με τον αγύριο δεν καταφέρε. Το πιέστηκε ο Χούσος που πήρε. Ωραία πάσα εκεί, κατάλαβε τι πήγαινε να γίνει ο Αγγελής. Και γρήγορος εμβλιασμός στο transition, ο Φράγκος παίρνει φάουλ και δύο βολές. Είναι το φάουλ του Μπαρτσοκά. Να το μεζούσε να μπει. Θα μητρούσε. Μηδέν στις δύο, αλλά ο Παπάς μαζεύει το επιθετικό rebound της Γεωργίου που τρύπωσε. Δύσκολο τελείο παρισυγηματικό, ωραίο. 24-37. Από κάτω αστοχή και ζητάει συγγνώμη με την ομάδα ο Μακαρίτης. Έχει πάρει φόρα και πήγε μέχρι μέσα και δεν υπάρχει τον Χούσο. Ο Αναγνωστόπουλος. Το βαλεύουν, δεν το παράτουν οι GNXD Apes. Μακαρίτης που σαπέχτηκε τον Χατζηγεωργίου και έκανε και ένα βήμα πίσω και εκτέλεσε για δύο, δεν κατάφερε. Σε Λεμενάκης μάζος, την γραφώνει εκεί και για ποιον την μπάλα για τους άσπρους. Καλή άμυνα εδώ από τους Apes. Σωστό, ωραία πάσα, ο Φράγκος δεν εκτέλεσε. Βήματα από τον Φράγκο. Μητρούση. Σουτ, άστοχο. Πέταξε δύσκολα εδώ. Έχει ο Μακαρίτης, ο Χούσος τον έχει δει. Ψωσε ο Μακαρίτης, ωραία πάσα. Ο Μητρούση αστοχή στο λέει. Και ο Αγγελής Φράγκος εκτελεί για δύο. Airball. Ο Μακαρίτης ξανά πήρε rebound. Πήρε φάουλ του Φράγκο. Σελεμενάκης δρίπλαρε, δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως τα ήθελε. Ο Βαζιοργίου κινήθηκε, ο Αναγνωστόπουλος προσπάθησε να πάει μέχρι μέσα, προτίμησε και καλά έκανε. 37, 27, 27, 37 όπως θέλετε, το πήρε πάνω του και ξανά στους 10 οι Apes. Σελεμενάκης, σκάστα τον άνθρωπο. Και δύο βολές.
Αστέρι 27-38. Κούσος πατάει τον Γκάζι, απέφυγε, πήγε από τα αριστερά, τελικά άλλαξε και χέρι σε Λεμενάκης, μάζεψε το rebound, Λέσκος, Λεμενάκης ξανά, αυτός τώρα μέχρι μέσα με το ένα χέρι αστοχή, ο Κούσος μαζεύει άλλο ένα rebound, τελειώνει με τα μπλό, πέφτοντας κάτω, μετράει το καλάθι, 27-40, συγγνώμη. Αγγελής. Παίρνει το screen και βγάζει στον Αναγνωστόπουλο που προσποιήθηκε υπέροχα, τελείωσε τη φάση. Άστοχα ο Αγγελής για τρεις. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα ο Αναγνωστόπουλος, παίρνει το επιθετικό βαλί rebound. Και ξανά στον Αγγελή, αυτός απευθείας τον Παπά. Έκοψε ο Ρωγάς Γεωργίου, ωραία φάση εδώ με γρήγορη κυκλοφορία από τα αριστερά στα δεξιά και από τα δεξιά στα αριστερά και στο Χατζη Γεωργίου για το 29-40. Τελεμενάκης. Άλλο ένα rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Νομίζω καλύτερο στον έχει το παιχνίδι αν κερδίσουν. Χατζη Γεωργίου για τρεις. Η μπάλα αναπηδά Στεφάνη είναι έξω. Ετοιμάζεται ο Κορμάνος ξανά να περάσει. Φάουλ τον Χούσο, ο Κορμανός με τον Σπυρόπουλο περνούν και βγαίνουν οι Λέσκος και Χούσος. Μέχρι μέσα στο χα. Κορμανός που δεν πήγε για το κλείσμα καλά, ο Χατζη Γεωργίου δύσκολα και δεν την κατάφερε να την κρατήσει ο Τσιάγαλος. Λεμενάκης, Τρούση. Ψάχνει πάσα αύριο για τον Σελεμενάκη, το σταμάτη, ο Σελεμενάκης μέχρι μέσα, φάουλ που πήρε τον Παπά, δεν μετράει το καλάθι, είναι χαμηλά. Τέταρτο του Παπά. Πρέπει να προσέξει άμα θέλει να συνεχίσει την δεύτερη περίοδο. Έξω η πρώτη. Κανένας εκεί, μπαλά φτάνει ο Θεουλίδης μόνος του ξανά στους 10, 31-41. Σελεμενάκης. Ήσαν εκεί, φάουλ από τον Τσιάκαλο. 1:52 που μένουν. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη από το Σελεμενάκη, 31-43. Και Αγγελής που κατεβάζει για τους Apes. JNXD, Apes, όπως θέλετε πείτε, τους λέμε Apes. Πάσα, Χατζη Γεωργίου από κάτω που σπρώχθηκε εκεί. Ο Σπυρόπουλος τον άφησε, ο Χατζη Γεωργίου μόνος του, 43-33. Time out, επιστρέψε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε από το time. Πάμε.
Κερμενάκης. Παλάς που βγήκε. Τρούσι για τρεις, ωραία αυτό από το time out. Πιαμένο Κορμανός που αναχαιτίζει. Για τρεις ο Κορμανός. Μετρά. Σου γιατί έχει λίγο νεράκι εδώ, έχει χυθεί. Μην πιστείς κανένας. Φέρνει τις φουγκαρίστρες ο Μπαρτσόκας και ο Μακαρίτης. Θα πάμε και εμείς να βοηθήσουμε σε λίγο. Εδώ. Να δούμε ότι δεν γλιστράει για να είναι όλοι καλά και να είμαστε σόοι. Περιμένουμε λίγο και επιστρέφουμε. Αφού τα σουγκαρίσαμε τα νερά, μπορούμε να παίξουμε και ο Κορμανός που ευστόχησε σου τριών πόντων πέτρισε κανονικά 33-46 και παπάς για τα 58 δεύτερα. Πήγε μέχρι μέσα, εκεί δεν είδε που ήταν, κακή εκτέλεση, ζήτησε και φάουλ, ήταν και συγγνώμη. Κορμανός αυτό κάνει, ένα σουτάκι εκεί ωραίο να το βάζει. Να δίνει και αυτούς τους πόντους στην ομάδα και είναι και μόνος και ζητά ξανά. Ο Μητρούς από την κορυφή, Στεφάνη. Και ο Αγγελής που θέλει να τρέξει. Ωραία πάσα, στόχησε εκεί μόνος του ο Τσιάκαλος. Σελεμενάκης, πέρασε όλους, κακό τελείωμα, δεκαδεύτερα, ο Τσιάγαλος, Αγγελής, φαουλ. 6. Καλός Χατζηγεωργίου. Τώρα έχει 4 αφού έβαλε ο Σπυρόπουλος στο χέρι του. Τέσσερα για λήξη της περιόδου. Αγγελής το πήρε. Κάτσα πάσα εκεί. Λήξη τρίτης περιόδου 33-6. Επιστρέφουμε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, 4 δεκάλεπτο εδώ από το κλειστό του Μπουρναζίου, πάντα προς τα Ισάρξ με 13 τώρα αυτή τη φορά, Σπυρόπουλος. Συν του Σελεμενάκη, ο Σπυρόπουλος στο Σελεμενάκη το σταμάτη, αυτός πήγε μέχρι μέσα. Πήγε να κάνει εδώ. Φάουλ στο rebound του Σπυρόπουλου. Μια πάσα βρήκε στον Θεοδή ο παπάς. Εκτέλεσε και στόχησε, ωραίο σουτάκι αυτό, 35-46. Ως ελεμενάκι με στο πλάι, ο Μητρούσι το λέει απαστοχά. Κατοχή για ποιον, Μητρούση που την άνευρε, ο Κορμανός για τρεις, δεν μπόρεσε, και Αγγελής. Με πλάτη στο με το Σελεμενάκι, ωραία γύρισε ο Αγγελής, ο Φράγκος τον διορθώνει. Αγγελής, Αναγνωστόπουλος τον Κορμανό, εκτελεί για τρεις, ούτε αυτός μπορεί. Είναι πιο απειλητικός μέσα στη ρακέτα ο Αναγνωστόπουλος και όχι και λιγότερο και έως πολύ λίγο από το τρίποντο Σελεμενάκης μέσα. 35-49. Λίγα από εδώ σιγά σιγά χτίζουν τις βάσεις.
μέχρι που μειώνουν οι Apes, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι η ζυγαριά στρέφει. Τράγκος τον μπόρεσε. Ο Αγγέλης, συγγνώμη. Σπυρόπουλος δοκιμάζει και αυτός ένας των τριών πόντων. Ο Σελεμενάκης δεν μπορεί στο rebound. Ο Φράγκος την έβγαλε έξω μόνος του. Σκορμανός Σελεμενάκης, καλά του και φάουλ. Και τώρα το λίγει ο Σελεμενάκης, εντάξει. Το λίγει με αυτό το lay-up. Goal foul 35. Παίρνει για ένα time-out, 7,5 λεπτά απομένουν. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το time-out που κάλεσαν οι Apes, εντάξει, μπορούν και να βιάζομαι κι εγώ λίγο. Μπορώ να λέω κι εγώ κάποιες ασυναρτησίες, οκ, ασυναρτησία. Πολύ βαρύ. Εντάξει, το παιχνίδι έχει ακόμα χρόνο. Μπήκε πιο γρήγορα μέσα ο Σελεμενάκης, ο Σταμάτης. Το 35-51 είναι ένα σκορ το οποίο, εντάξει, μπορεί να γυρίσει, δεν έχει τελειώσει. Λίγο η ζυγαριά γέρνει. Φράγκος αστοχή, δεν σκόρτηκε καλά. Ο Παπάς που την κράτησε και την έδωσε ξανά στον Αγγελή. Αναγνωστόπουλος πήγε μέχρι μέσα, είναι και πιο ψηλός. Πήρε και το rebound με δεύτερη. Goal foul, τώρα να το. Από τον Αναγνωστόπουλο που απαντάμε, goal foul. 37-51 και μία συμπληρωματική βολή. Ναι, μπορεί και εγώ να βιάζομαι, έχουμε ακόμα χρόνο, δεν είδα καλά. Μέσα και η βολή. Ένα έμεσο τρίποντο από τον Αναγνωστόπουλο, ότι δεν καταφέρει από την εκτέλεση τρίποντου. Νομίζω αυτό οι ενέργειές του προς μέσα την ρακέτα του δίνουν πιο καλό. Βαντάς από τον Αστάρι του τριών πόντων, όχι ότι δεν το έχει, δεν μπορεί. Πρώτα δεν έχουν μπει, οπότε δίνει και περισσότερες λύσεις. Ελεμενάκης εκεί γυρνά, ωραία, 38-53. Για να δούμε. Ο Φράγκος αστοχή. Ρόπλος θα χάσει. Παπάς που αναχαιτίζει. Γνωστόπουλος πίεσε ο Σελεμενάκης. Έκοψε ο Αγγελής. Ο Φράγκος στη γωνία για δύο, δεν μπορεί ούτε τώρα. Σελεμενάκης που δράπωσε το rebound. Μπαρτσόκας. Σελεμενάκης. Μπαρτσόκας. Ο Χούσος που κόβεται. Ο Παπάς γύρισε ωραία, αλλά δεν έβαλε ούτε με δεύτερο Αναγνωστόπουλος, δεν μπόρεσε. Χούσος, Ελεμενάκης. Θα είναι μέσα. Μιλά το φάουλ. 6 λεπτά απομένουν. Πόνο, κατσαπάσα για τον Μακαρίτη που δεν κατάφερε. Αναγνωστόπουλος. Λέει αυτός να πάρει τις επιθέσεις πάνω του, του και η μπάλα. Αλλά έχει βάλει το χέρι του Μακαρίτης εκεί. Πριν πρώτα τον Αγγέλη. Η μπάλα που μάζεψε. Ο Πατσόκας δεν την είδε. Αλλά την κράτησε. Μακαρίτης.
Μακαρίτη. Τον κανονισμό. Είναι βήματα. Και μια τόσο καλή άμυνα χωρίς να καταλάβεις ότι όταν τελειώνει ο χρόνος επίθεσης, εντάξει, μάλλον δεν κατανόησε τον κανονισμό. Ποιος είναι αυτός, έχει χρεωθεί με βήματα, ο Θεοδουλίδης. Δικό του το κακό, βγήκε η άμυνα σωστά, αλλά μετά μπορούσε να τρέξει κι άλλη στον ενδιασμό. Μπάλε ήταν στα χέρια του. Μακαρίτης, πέρασε όποιον ήθελε, εκτέλεσε με τα μπλοκ και το βάλε. 38-55 και είναι κρίμα για την άμυνα. Βήμα πίσω, κοιτάζω Χατζηγεωργίου. Ούσο, σερβίρι. Στοχίζει το lay-up. Λίδης Φράγκος, είναι 3-1, πρέπει να μπει αυτό. Φράγκος, Παπάς, προσποιήθηκε, έβαλε το καλάθι, ωραία. 40-55. Μακαρίτης. Ουσός. Αντικλέζει ο Σπυρόπουλος για τρεις, παίρνει φάουλ εκεί και για τρεις βολές πληρωνητικά. Ο Αναγνωστόπουλος φάουλ και ευκαιρία για εκτέλεση τριών βολών για τον Μακαρίτη. Γιώργο Κορμανός, ο Κορμανός θα περάσει ξανά. Βάζει την πρώτη Μακαρίτης. Αστοχή στην δεύτερη. Βάλει την δεύτερη, την τρίτη μάλλον δύο στις τρεις. Μπάλα θα φτάσει τον Θεοδουλίδη, θα το εκτελέσει για δύο μέσα. 42-57, 15 είναι η διαφορά. 3,5 λεπτά. Ο Σπυρόπουλος την κρατά. Γύρισε ωραία, αλλά έχασε. Στόπουλος εκεί. Παπάς. Θεοδουλίδης. Ο Φράγκος. Φάουλ χαμηλά. Γεωργίου από κάτω, καλάθι και φάουλ από τον Κορμανό. 44-57 και μια συμπληρωματική βολή. Για να δούμε. Λέσκος. Μακαρίτης του φύγει η μπάλα. Πατζηγεωργίου, Αναγνωστόπουλος, εκτελεί για τρεις. Ήταν κάτι σαν πάσα, δεν έγινε. Κρουσί.
Κορμανός για τρεις από τη γωνία. Άλλο ένα από τον Κορμανό. 44-60 και εδώ το τελειώνει ο Κορμανός. Τώρα ναι, μπορούμε να το πούμε. Σιγαριά έχει γύρει. Το δουλειδί για τρεις. Θα απαντήσει σου τριών πόντων. Το του Κορμανού 47-60. Μπορεί και όχι. Πετρούσε. Κορμανός. Ο Λέσκος. Νοστόπουλος. Κρατήσει εκεί, απεράσει όποιον θέλει. Δύο βολές. Είναι κρίμα γιατί ήταν γνωστό που δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει. Πάτησε. Παραπάτησε και δεν ξέρω, γύρισε το πόδι, τώρα θα το δούμε. Ήταν ένας χρήσιμος παίκτης, ο ψηλότερος. Όταν θα περάσει για απαραίτητες βολές ο Τσιέκαλ θα χάσει την πρώτη. Πάλι τη δεύτερη ο Τσιέκαλος. 48-62 λεπτά. Μακάρι της. Ρούση για τρεις. Αντζη Γεωργίου. Ένα. Ο Δουλίδης για τρεις, άλλο ένα δεν μπόρεσε τώρα το βάλει. Αφήνει την παλαδική ο Μακαρίτης. Ένα μισή λεπτό κάπου εδώ. Σιγά σιγά. Μακαρίτης. Ο Μητρούση από πολύ μακριά, όχι. Φράγκος, τελευταίες επιθέσεις, Χατζηγεωργίου για τρεις, δίκιο Κορμανός, Χατζηγεωργίου δεν μπόρεσε. Τσία καλώς επανέφερε, Χατζηγεωργίου. Πάσα ωραία, ο Φράγκος για δύο. Πάω στον Παπά. Οι δύο βολές. Σε πρώτη. Δεύτερη δεν μπαίνει. 49-60. Κορμανός πιέστηκε. Μακαρίτης. Μακαρίτης θα κρατήσει με τον Παπά μου σηλότερο αντίπαλο. Μακαρίτης τον απέφυγε και εκτέλεσε για τρεις. Για δύο πατούσε μάλλον ο Μακαρίτης, συγγνώμη. Δεν απαντάει ο Φράγκος. Παπάς. Το Δουλίδη αυτός τώρα δοκιμάζει για τρεις. Το βάζει. 52-62. Η διαφορά είναι στους 10. Δεν θα εκδηλωθεί κάποια επίθεση από τους Σάρξ. Εξέλιξη παιχνιδιού. Εδώ από το κλειστό του Μπουρναζίου. Οι Σάρξ
με την πρώτη νίκη στη σεζόν. Το πρωτάθλημα ξεκινάνε με το δεξί. Οι Apes ανταγωνιστικοί. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Καλό βράδυ.